ψήφισμα στο πείσμα και μετά νερό στο κρασί της ψευδοκυβέρνησης με τον λεγόμενο Υπουργό Εξωτερικών να ανακοινώνει ότι από τις 22 του μήνα πιθανότατα θα επιτρέπονται οι διελεύσεις τουρκοκύπριων εργαζομένων και κατοίκων Πύλας προς τα κατεχόμενα χωρίς υποχρεωτική καραντίνα. Θέτει μία προϋπόθεση και έναν όρο. Εάν σε εκείνη την ημερομηνία δεν υπάρξει σημαντική αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων στην ελληνοκυπριακή πλευρά, μπορούν να ξεκινήσουν οι διελεύσεις υπό τον όρο της ενέργειας τεστ πριν την πρώτη διέλευση. Είχαν προηγηθεί κοινικές δηλώσεις του για τους τουρκοκύπριους εργαζομένους στην Χαπέρ Κούπρους. Δεν είναι οι μόνοι που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι, είπε σε διαδικτυακή εκπομπή ο Κουντρέτο Ζερσάη. Herkes mağduriyet yaşadı. İnsanlar cenazelerini getiremedi sevgili Hüseyin. Bu mağduriyet değil mi? Toplumun genelinin sağlığını düşünmek zorundayız. Μέχρι το μεσημέρι είχαν περάσει στις ελεύθερες περιοχές συνολικά 28 Τουρκοκύπριοι εργαζόμενοι. Η ΟΕΒ ανέλαβε πρωτοβουλία και κατάφερε να επικοινωνήσει με τους εργοδότες των 24 από αυτούς. Με όσους εργοδότες έχουμε επικοινωνήσει, έχουν διευθετήσει διαμονή για τους τουρκοκύπριους εργοδοτούμενους τους. Διαμονή είτε την παρέχουν ήδη οι εργοδότες με δικό τους κόστος, είτε έχουν βρει το κοντύπρι συμπατριώτες μας διαμονή από μόνοι τους. Η οργάνωση δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τον 64χρονο Μουσταφάρου, σε την περίπτωση του οποίου χαρακτηρίζει ως μεμονωμένη.